Νύχτα τρόμου και η χθεσινή, κυρίες και κύριοι, στην Ουκρανία. Οι Ρώσοι χτύπησαν το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας. Θα κάνουμε τώρα μία αποτίμηση, 15 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, αλλά θα σχολιάσουμε γενικότερα την πολιτική επικαιρότητα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέργιο Καλπάκη, που φιλοξενούμε στο δελτίο μας. Καλησπέρα, κύριε εκπρόσωπε, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Και βέβαια να ξεκινήσουμε κάνοντας, αν θέλετε, ένα ρεζουμέ της συνέντευξης του κύριου Αλέξη Τσίπρα στον Χατζηνικολάου και στον Αντένα χθες το βράδυ. Εκεί άνοιξε τα χαρτιά του, είπε πάρα πολλά, τόσο για τον πόλεμο και για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, αλλά και για τα πολιτικά εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και του συνεδρίου. Να κάνουμε αρχικά μία αποτίμηση, αν θέλετε, των εξελίξεων του πολέμου στην Ρωσία, Ουκρανία. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι είναι μία πολύ αρνητική, μία δραματική, θα έλεγα, εξέλιξη για την ανθρωπότητα και για την Ευρώπη. Έχουμε μία ομή, μία βάναυση παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τη Ρωσία. Έχουμε την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας μιας μεγάλης χώρας της Ευρώπης. Ο πόλεμος είναι αναμφίβολα η χειρότερη πλευρά του ανθρώπου. Φέρνει το θάνατο, φέρνει τη φτώχεια, φέρνει τις αρρώστιες, φέρνει την προσφυγιά. Αυτό που είναι το ζητούμενο σε αυτή τη φάση είναι να αποσυρθούν τα ρωσικά στρατεύματα, να δοθεί χώρος ξανά στη διπλωματία, στην ειρηνική επίλυση, διότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση εξαιρετικά τραγική. Βλέπουμε καθημερινά τις εικόνες μας από τους τηλεοπτικούς δέκτες και ο πόλεμος, όπως σας είπα προηγουμένως, έχει μόνο δεινά να φέρει στην ανθρωπότητα. Και αυτό, και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί γενικότερα η κατάσταση. Βέβαια, κανένας δεν ξέρει. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και ο διάλογος. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Θα πρέπει κάποιοι να σταματήσουν να ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Τουρκία. Ωστόσο, αυτά είναι λεπτομέρειες και ζητήματα που είναι περισσότερο θέματα των πολιτικών και των διεθνολόγων. Εγώ να μείνω σε κάποια θέματα απλά που θέλουν και εκφράζουν απορίες οι πολίτες. Καταρχήν νιώθουν πολύ θυμωμένοι, γιατί το ίδιο που κάνει η Δύση και η Σύμπνη αυτή και η Ομόνια δεν φάνηκε καθόλου στο θέμα της Κύπρου. Αισθάνονται ιδιαίτερα θυμωμένοι και λένε γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά. Κοιτάξτε, καταρχήν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι ένα γεγονός το οποίο πρέπει να το δούμε ως αυτό που είναι αυτή τη στιγμή. Και έχουμε μία κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, έχουμε εισβολή σε μία ευρωπαϊκή χώρα. Είναι πράξη την οποία την καταδικάζουμε απερίφραστα, κάθετα και σε όλους τους τόνους. Πρέπει να εξαντληθούν όλα τα διπλωματικά μέσα προκειμένου να βρεθεί διπλωματική λύση. Και αυτό έχει να κάνει και με κυρώσεις. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια στον ουκρανικό λαό που υποφέρει. Πρέπει να δοθεί η μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια στους πρόσφυγες, οι οποίοι ξεριζώνονται αυτή τη στιγμή από την εισβολή της Ρωσίας, από την Ουκρανία. Έτσι, αυτό είναι το γεγονός το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή σήμερα. Τώρα, όσον αφορά τη συζήτηση η οποία γίνεται ευρέως, όπως είπατε, στην ελληνική κοινωνία, σχετικά με τη στάση της Δύσης, με τις ευθύνες της κατά το παρελθόν, βεβαίως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το διεθνές δίκαιο έγινε κουρελόχαρτο πολλές φορές με ευθύνη και με την ανοχή της Δύσης. Και πάνω σε αυτό σήμερα πατάει ο Πούτιν για να το παραβιάσει και ο ίδιος με τρόπο βάρβαρο και βάναυσο. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και ένα ιστορικό δίδαγμα
και για τη στάση την οποία και την αντίληψη μάλλον την οποία έχει και η ελληνική κυβέρνηση με τον τρόπο τον οποίο στέκεται στο συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη για παράδειγμα να λέει ότι ο λόγος για τον οποίο αποφάσισε να αποστείλει πολεμικό στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία ήταν ότι αν χρειαστεί και εμείς, με αυτό το πώς θα ζητήσουμε βοήθεια σε κάποια δύσκολη στιγμή στο μέλλον. Νομίζω ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε χθες ότι 48 χρόνια μετά την εισβολή στην Κύπρο δεν έχει υπάρξει η παραμικρή κύρωση και η παραμικρή συνέπεια για την Τουρκία. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαμε ξανά παραβίαση εδαφικής ακαιρεότητας, ξανά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και συγκεκριμένα στην περίπτωση της Κύπρου. Πάντως ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό που ανέφερε ο κύριος Τσίπρας. Στείλαμε κατεσχεμένα Καλάσνικοφ. Πόσο υποκριτικό είναι αυτό και πόσο μπορούν να βοηθήσουν αυτά τα πολεμικά εφόδια. Είναι μερικές φορές που ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να συλλάβει και να σκεφτεί κάποια πράγματα. Ανθρωπιστική βοήθεια δεν το συζητάει κανένας, αλίμονο. Αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να καταλάβουμε όταν στέλνουμε σε μία χώρα πολεμικά εφόδια. Τι είναι αυτά τα πολεμικά εφόδια? Συγγνώμη και που χαμογελάω κιόλας, αλλά έχουμε μπερδευτεί, κύριε Καρπάκη. Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης μάλιστα χθες στη συνέντευξη την οποία έδωσε είπε ότι τις συγκεκριμένες αποφάσεις τις έλαβε και αποκλειστικά μόνος του. Λες και είναι μονάρχης, χωρίς να δώσει λογαριασμό σε κανέναν, χωρίς να σηκώσει καν το τηλέφωνο να ζητήσει μια γνώμη από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, χωρίς την στοιχειώδη ενημέρωση, χωρίς τη στοιχειώδη συνεννόηση. Σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό που λέμε, ότι το είπε και χθες και ο Αλέξης Τσίπρας άλλωστε, είναι ότι αυτή η κίνηση δεν θα επηρεάσει την έκβαση του πολέμου. Αυτές οι κινήσεις έχουν στη διπλωματία συμβολικό χαρακτήρα. Έτσι, έτσι. Το ζήτημα είναι τι σήμα δίνεις. Δίνεις το σήμα ότι η Ελλάδα εμπλέκεται στο πρόβλημα, εμπλέκεται στον πόλεμο, ή πρέπει να δώσει το σήμα ότι η Ελλάδα εμπλέκεται στην ειρήνη, εμπλέκεται στη διπλωματία, εμπλέκεται στη διαμεσολάβηση? Εμείς λέμε ότι έπρεπε να κάνουμε το δεύτερο. Θα μπορούσε η Ελλάδα να στείλει τη μεγαλύτερη δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια, θα μπορούσε να στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό, μη θανατηφόρο, υλικά στρατιωτικού νοσοκομείου, για παράδειγμα. Θα μπορούσε να στείλει στολές, στολές, κράνη, αλεξίσφαιρα και πολλά. Και έτσι, έτσι, αλεξίσφαιρα, γυλαίκα και όλα αυτά. Αυτά όλα από τη δική μας την πλευρά. Εμείς το είπαμε ότι προφανώς και έπρεπε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό να γίνει. Αλλά αυτές οι κινήσεις έχουν ένα συμβολικό, έχουν ένα συμβολισμό. Και για να επανέλθω και σε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, το επιχείρημα του κύριου Μητσοτάκη ότι ήταν επιβεβλημένη αυτή η κίνηση, διότι αν και εμείς δεχτούμε απειλές, με ποιο τρόπο μετά θα ζητήσουμε βοήθεια? Καταρχήν, η Ελλάδα είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Που είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και επίσης είναι λάθος να προεξοφλούμε ότι θα υπάρξουν αντίστοιχες εξελίξεις και στην περιοχή μας, γιατί πολλές φορές υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουμε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Και με αυτόν τον τρόπο, σε κάθε περίπτωση, είναι σαν να αποδεχόμαστε ότι η Τουρκία είναι αυτή η οποία βάζει την ατζέντα και όχι εμείς. Επομένως, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επιδιώκουμε έναν διάλογο εμείς με την Τουρκία, πολύ περισσότερο και σε αυτή τη συνθήκη. Πάντως, τα πρώτα δύσκολα άρχισαν να φαίνονται από την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Η περιοχή μας, κύριε Καλπάκη, Δυτική Μακεδονία, έχει άμεση σχέση τόσο τουριστικά όσο και παραγωγικά, καθώς το 95% της Γούνας εξάγεται στην Ρωσία και στην Ουκρανία. Οι γουνοποιοί πραγματικά είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι, ανήσυχοι. Ήταν ο κορονοϊός, η πανδημία. Δεν μπορούσαν να κάνουν εξαγωγές εκθέσεις. Τώρα ήρθε και ο πόλεμος, που σημαίνει ότι το 95% των προϊόντων τους θα μείνει αδιάθετο. Και δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης η γούνα για τους Ρώσους και τους Ουκρανούς. Λόγω του ψύχους είναι είδος απαραίτητο στην καθημερινότητα. Και εκτός των άλλων έχουμε και την ενεργειακή κρίση. Βεβαίως. Κοιτάξτε, στις 24 Φεβρουαρίου ξυπνήσαμε σε έναν άλλο κόσμο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε έναν κόσμο
ενδεχομένως ξανά διπολικό, σε ένα νέο σκληρό ψυχρό πόλεμο. Και αυτό και σε επίπεδο γεωπολιτικό και σε νέες ανακατατάξεις, αλλά και σε επίπεδο οικονομικό, με δραματικές συνέπειες για όλους στην Ευρώπη από αυτό το οποίο συνέβη. Σε ό,τι αναφορά τη χώρα μας, νομίζω ότι η κρίση στην Ουκρανία μας βρήκε ήδη εκτεθειμένους. Ήδη εκτεθειμένους. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη όλο το προηγούμενο διάστημα. Και κυρίως αναφέρομαι στο ζήτημα το ενεργειακό. Δηλαδή η εξάρτηση, η αύξηση της εξάρτησης της χώρας από το φυσικό αέριο, η βίαιη και χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίηση, η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, η ανεξέλεγκτη λειτουργία των καρτέλ στην ενέργεια, η ανεξέλεγκτη αύξηση της ακρίβειας, οι ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα και κυρίως στα βασικά αγαθά υπήρχαν πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ροκάνιζαν καθημερινά το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Και τώρα έρχονται ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες, ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις σε μια ήδη πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό λοιπόν το οποίο θα έπρεπε να κάνει και πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να πάρει γενναία μέτρα, ουσιαστικά γενναία μέτρα, αυτά που προτείνουμε εδώ και μήνες και τα έχουμε συζητήσει και στη φιλόξενη εκπομπή σας πολλές φορές, όπως η μείωση των ειδικών φορών κατανάλωσης στα καύσιμα, στα κατώτερα επίπεδα που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αύξηση του βασικού μισθού, η ουσιαστική παρέμβαση για αποκλιμάκωση στα τιμολόγια της ΔΕΗ, όπως έγινε στη Γαλλία, ο Μακρόν, που έβαλε πλαφόν με αναστολή του χρηματιστηρίου ενέργειας, στοχευμένα μέτρα για τους αγρότες, την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, επιδότηση στο ρεύμα που καίνε οι αγρότες. Και εκτός όλων αυτών των γενναίων μέτρων, τα οποία αρνείται να πάρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα πρέπει να επανασχεδιαστεί και το ενεργειακό μείγμα της χώρας, με επαναλειτουργία λιγνητικών μονάδων, με γρήγορη ένταξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα, προκειμένου να έχουμε ενεργειακή ασφάλεια και ενεργειακή επάρκεια το επόμενο διάστημα. Άρα χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη δουλειά, ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, προκειμένου να σταθούμε όρθιοι απέναντι σε αυτές τις πολύ δύσκολες, πολύ δυσάρεστες αναταραχές. Και μακάρι να ευχηθούμε να τελειώσουν γρήγορα όλα αυτά. Ωστόσο, ο κύριος Τσίπρας τόνισε χθες ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν οι μονάδες της ΔΕΗ με λιγνίτη. Άλλωστε, στα σχέδια του κόμματός σας ήταν να συνεχιστεί η λειτουργία τους μέχρι το 2030. Ακριβώς. Τα σχέδιά μας ήταν για όχι απολιγνητοποίηση, απανθρακοποίηση. Δηλαδή απεξάρτηση από τον άνθρακα, στο 2030. Έτσι. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως έσπευσε να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία πάρα πολύ γρήγορα, προκειμένου να μεταφερθεί η αγορά ως μία μετάβαση από το λιγνίτη στην πράσινη ενέργεια, να μεταφερθεί η αγορά στο φυσικό αέριο και να ευνοηθούν φυσικά τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που έχουν να κάνουν γύρω από το φυσικό αέριο. Συζητούσαμε αυτό το ζήτημα, θυμάμαι, την πρώτη φορά που βρέθηκα, που είχα τη χαρά να βρεθώ στην εκπομπή σας πριν 1,5 περίπου χρόνο. Πριν 1,5 χρόνο. Ήταν τότε που είχατε αναλάβει τα καθήκοντα. Σεπτέμβριος του 2020 είχαμε συζητήσει αυτό, ακριβώς για αυτό το ζήτημα. Και λέγαμε τότε αυτά τα πράγματα. Και σήμερα έρχεται μια διεθνής κρίση, η οποία δυστυχώς επιβεβαιώνει με δυσάρεστο τρόπο ότι αν δεν προνοήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, αν εκτεθείς, αν εξαρτηθείς από πηγές που δεν προέρχονται από εσένα, τότε είσαι ευάλωτος σε αναταραχές. Και αυτό δυστυχώς αποδεικνύεται σήμερα και για την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια της χώρας, αλλά και για την ραγδαία αύξηση των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο πληρώνουν τα νοικοκυριά. Και δυσκολεύονται πάρα πολύ. Χθες είχαμε μια τεράστια πάλι αύξηση στην τιμή της χονδρικής, σχεδόν 30%. Πώς θα ανταπεξέλθει ο κόσμος, πώς θα πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος, ακούγοντας τον κύριο Μητσοτάκη να του λέει απλά ότι η τιμή της μετοχής της ΔΕΗ έχει ανεβεί.
Ας πάει να το πει αυτό στον κόσμο που αδυνατεί να πληρώσει το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, ότι ανέβηκε η μετοχή της ΔΕΗ. Η μετοχή καλά κάνει και ανεβαίνει και μακάρι να φτάσει και στο ανώτερο επίπεδο. Το θέμα είναι να κατεβαίνουν τα τιμολόγια. Και όχι οι ιδιώτες. Αυτό είναι το ζήτημα. Να βλέπει η κοινωνία τα ωφέλη και όχι οι ιδιώτες μέτοχοι. Όχι τα καρτέλ. Αυτό είναι το ζήτημα. Ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα δυστυχώς που ζούμε. Κύριε Καλπάκη, εγώ θα σας ευχαριστήσω. Βέβαια, θα τα λέμε αρκετά συχνά. Έχουμε και το συνέδριο για να δούμε και τι θα γίνει, αν θα γίνει το συνέδριο και όλα τα σχετικά. Γιατί μας προλαβαίνουν προς το παρόν οι εξελίξεις. Να είστε καλά. Καλή αποκριά να ευχηθώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.